τραβήξω κάτω. Δημήτρη, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αγριδίων. Ναι. Τα παιδιά τα βλέπω πολύ χαρούμενα. Τι τα γίνεται παιδιά εδώ είναι πέρα? Φυσιολογικά όπως όλα τα παιδιά. Ζουν μια πολύ άνετη ζωή, χωρίς άγχος, όπου έχουν το άγχος της πόλης με τα φροντιστήρια και με αυτά. Είναι πιο χαλαρή η ρυθμή εδώ πέρα. Η ζωή του σχολείου έχει τα πάνω της, τα κάτω της, έχει τις χαρές, την παρέα, τα πινκ-πονγκ εδώ. Βέβαια. Μια χαρά είναι, πάρα πολύ. Να πάρουμε από τα παιδιά συνεντεύξεις, τι λες? Έχουμε ευλογία εκκλησιαστικά. Δεν τρέπονται. Εσύ από ποιο μέρος μας έρχεσαι? Από Νάουσα. Από Νάουσα. Και ποιος είναι ο λόγος που ήρθες εδώ στην Ήμβρο? Ο πατέρας μου είναι από εδώ, οπότε σκεφτήκαμε αφού άνοιξε το σχολείο, ας έρθουμε να βοηθήσουμε τον Ελληνισμό. Πολύ ωραία. Σου αρέσει? Ναι. Διασκεδάζεις, ψυχαγωγείς εδώ? Ναι. Πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα προσωπικά. Πέρασες ποτέ από το μυαλό σου ότι εδώ ίσως να είναι μοναξιά, να είναι λίγα άτομα? Είναι λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα, αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο. Η φύση, κάνετε περιπάτους, εκδρομές? Ναι, κάνουμε κάποιους. Πηγαίνουμε κυρίως και ψήνουμε. Ωραία. Η δάσκαλή σας? Καλή, πολύ καλή. Σας αγαπάνε? Ναι. Πάμε από δίπλα για να δούμε, έλατε. Έλα εδώ, πώς το λέμε? Κώστας. Έλα Κωνσταντίνε. Σε είδα, δεν σε είδα? Ναι. Μπράβο Κωνσταντίνε. Τι κάνεις εσύ? Καλά. Τι τάξη πηγαίνεις? Έλατε από πίσω, έλατε από πίσω, μην τρέπεστε, έλατε. Πρώτη λυγείου. Τι θέλεις να σπουδάσεις? Δεν ξέρω ακόμα. Τι λέει και τι σημαίνει για σένα Ήμβρος? Τα πάντα, ξέρω. Πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Πηγαίνεις στα εξοκλήσια, πηγαίνεις στην εξοχή? Πηγαίνω. Έχεις παρέες εδώ? Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έλα, πολύ για να δούμε. Πολύ. Εσύ ποια είσαι? Εγώ, Τούλα από το Ευστρατεία. Από ποιο μέρος έρχεσαι? Εγώ από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία. Για πες μας, πώς περνάει η μέρα σου εδώ πέρα στο σχολείο? Στο σχολείο? Ω, τέλεια. Ναι. Είναι έτσι ευχάριστο το κλίμα. Στη Θεσσαλονίκη ήμασταν πιο... Μεγάλη πόλη, πολυκοσμία, ε. Εδώ νομίζω ότι αν έχετε επιθυμία να σπουδάσετε και να μάθετε πολλά πράγματα, οι καθηγητές σας δίνουν αυτό το δικαίωμα, θα έλεγα. Ναι, ναι, μας βοηθάνε, μας βοηθάνε. Χαιρόμαστε πάντως που σας αρέσει. Μας αρέσει. Ήρθε και ο Πατριάρχης και κάθε φορά έρχεται ο Πατριάρχης και σας βλέπει. Μας αρέσει, είναι ο τόπος μας. Είναι ο τόπος, πολύ ωραία. Πού είναι τα άλλα παιδιά? Πάμε μέσα λοιπόν. Για να δούμε τις αίθουσες. Για να δούμε εδώ τα παιδιά. Εσύ από πού μας έρχεσαι? Από εδώ. Ναι. Ναι. Είσαι χαρούμενη? Ναι. Πώς περνάει η μέρα σας εδώ στο σχολείο? Πολύ καλά, πολύ ωραία. Μετά όταν φύγετε από το σχολείο πού πάτε? Σπίτι. Διάβασμα. Διάβασμα. Εξοχή. Εξοχή. Βόλτες. Παρές. Παρές. Όλα τα παιδιά εδώ, έτσι. Ναι. Ενώνεστε πιο πολύ. Ναι. Δεν μοιάζει σαν τη μεγαλοπόλη που είναι πάρα πολλά παιδιά στο σχολείο και είναι λίγο δύσκολο, ε? Όχι. Μάλιστα. Εσύ από πού έρχεσαι? Από Καβάλα. Καβάλα, τι ωραία. Πηγαίνεις? Στις διακοπές? Ναι. Τι σημαίνει για σένα Ήμβρος? Δεν είμαι από εδώ, αλλά συμπαθώ πολύ την Ήμβρο. Την αγάπησες? Ναι, πάρα πολύ. Να σου κάνω ένα υποθετικό ερώτημα. Εάν αύριο μεθαύριο σπουδάσεις και γίνεις, ας πούμε, μία καθηγήτρια, θα ήταν πρόκληση για σένα να έρθεις εδώ και να κάνεις την καθηγήτρια? Θα το δεχόσουνα? Ναι. Πρόσεχε, το καταγράφουμε. Ναι. Θα σου δώσω το βίντεο μετά. Έλα εσύ να δούμε. Τι είσαι, μπασκετμπολίστας? Όχι. Πώς είναι το όνομα σου? Κυριάκος Σαμπρής. Από ποιο μέρος? Από τα Χανιά, Κρήτη. Να, Κρήτη. Ναι. Πολύ ωραία. Και πώς αποφάσισες να έρθεις εδώ? Η μητέρα μου είναι καθηγήτρια των Αγγλικών και πήρε απόσπαση, ήρθα μαζί της. Σου αρέσει? Ναι, πολύ. Πολύ. Παρέες εδώ τα παιδιά? Έχουμε, ναι. Πολύ ευχάριστο το κλίμα. Είναι. Οι καθηγητές σας πολύ... Πολύ καλοί. Έτσι, καλοί. Μπράβο. Παιδιά, χαιρόμαστε. Ναι. Πάμε να δούμε λίγο εδώ τον καθηγητή μας. Από ποιο μέρος μας έρχεστε? Από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Πώς είναι η ζωή του εκπαιδευτικού εδώ στην Ήμβρο?
Πολύ ωραία, μηδενικό άγχος. Πολύ σωστά, το το καταγράφουμε. Μηδενικό άγχος και μας δίνει κέφι για δουλειά. Είναι μια πρόκληση συνθήκες με την καλή έννοια να δουλέψετε. Βεβαίως, βεβαίως. Φαντασία. Το σχολείο είναι άρτια εξοπλισμένο, πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο ενός ελληνικού σχολείου όσον αφορά τον εξοπλισμό. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικές διότι είναι ολιγομελή τα τμήματα. Ό,τι καλύτερο θα ήθελε ένας εκπαιδευτικός. Και οπωσδήποτε σε ολιγομελή τμήματα μπορείτε και εσείς να αποδώσετε περισσότερο, αλλά και τα παιδιά. Βεβαίως. Όλοι οι συντελεστές του. Να μελετήσουν. Όλοι οι συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποδίδουν καλύτερα σε αυτό το περιβάλλον. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ξεχωριστό σε αυτό το γυμνάσιο και λύκειο που ξεχωρίζει από τα άλλα, πέρα από τα ολιγομελή τμήματα και πέρα από τα παιδιά που τα βλέπουμε πολύ χαρούμενα? Υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν οράματα, κάνετε κάποια πράγματα ώστε να γίνονται καλύτερα? Τα παιδιά είναι απαλλαγμένα από, από ένα λύκειο εξεταστικό κέντρο. Οπότε μπορούν και χαίρονται τη γνώση χωρίς το άγχος των εξετάσεων. Στην Ελλάδα τα παιδιά έχουν στόχο, ειδικά στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, να περάσουν σε κάποιες εξετάσεις. Εδώ είμαστε απαλλαγμένοι από αυτό και πραγματικά χαιρόμαστε τη γνώση. Γιατί δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος εκεί, είναι τα φροντιστήρια, ακριβώς, είναι ακριβώς. Όλα. Όλο αυτό εδώ τα παιδιά το απολαμβάνουν την διαδικασία της μάθησης. Είναι μεγάλο πράγμα να απολαμβάνεις τελικά. Βεβαίως. Αυτό το αγαθό της μάθησης. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Θέλετε να δείτε, να σας δείξουμε το σχολείο λίγο? Ναι, σαν πάμε να κάνουμε μια ξενάγηση πολύ σύντομη. Εδώ είναι οι αίθουσές μας, δέκατη, ενδέκατη. Δέκατη και ένατη είναι του λυκείου, οι τέσσερις τάξεις, γιατί ακολουθούν το τουρκικό εκπαιδευτικό. Καταρχήν, πόσοι μαθητές φοιτούν εδώ? Έχουμε εδώ, πόσα είναι στέλιο, είμαστε στους 30 παιδιά. 30 παιδιά, γυμνάσιο λύκειο, έτσι. Γυμνάσιο λύκειο. Και πόσα ακολουθούμε, ποιο σύστημα? Το τουρκικό, το οποίο χωρίζουν τη 12βάθμια εκπαίδευση, ναι, σε τέσσερις, ανά τέσσερις τάξεις, σε τρεις δομές. Έχουμε 4 χρόνια δημοτικό, 4 ναι, χρόνια γυμνάσιο και 4 χρόνια λύκειο. Άρα εδώ είναι η 9η, 10η, 11η και 12η τάξη αποτελούν το λύκειο. Δηλαδή θα λέγαμε με το ελληνικό, το αντίστοιχο. Το αντίστοιχο έχουμε κάποιες διαφορές. Δηλαδή εμείς, ας πούμε, το γυμνάσιο μας παίρνει από την 5η δημοτικού και την 6η τάξη δημοτικού, τις ενσωματώνει στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Οπότε τα παιδιά έρχονται εδώ και έχουν, ας πούμε, μπροστά τους εργαστήρια, κάνουν μαθηματικά με μαθηματικό, έχουν, ας πούμε, φιλολόγους που κάνουν γλώσσα. Μπαίνουν με εξειδικευμένους συναδέλφους, ας πούμε, στα μαθήματα και τα κάνουν πιο, τα λεγανείς, πιο με μεγαλύτερη ποιότητα. Ποια άλλα μαθήματα κάνετε? Ακολουθούμε γενικώς περίπου άνω κάτω τα ίδια μαθήματα με την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα σπουδών το οποίο ναι, πρέπει πιστά να ακολουθήσετε? Είναι το τουρκικό πρόγραμμα σπουδών που το ακολουθούμε υποχρεωτικά. Ας πούμε δεν έχουμε τελικές εξετάσεις, αλλά τι γίνεται, έχουμε τα δύο τετράμινα όπου υπάρχουν δύο εξετάσεις το πρώτο τετράμινο και δύο διαγωνίσματα στο δεύτερο, δύο και δύο, τέσσερα διαγωνίσματα. Υπάρχουν έλεγχοι κανονικά επιδόσεων? Τελικές εξετάσεις όχι. Ναι, ναι, βεβαίως. Στο τέλος κάθε τετραμήνου παίρνουν τις επιδόσεις τους και στο τέλος χρονιάς ξανά. Και υπάρχει δυνατότητα να περάσουν σε όλα τα πανεπιστήμια, ναι, της πατρίδας μας και αλλού και στο εξωτερικό? Ναι. Τα παιδιά που έχουν τουρκική υπηκότητα, εδώ λόγω καταγωγής, μπορούν να δώσουν εξετάσεις και στα τουρκικά πανεπιστήμια να περάσουν. Όσοι δεν έχουν, τα δικά μας παιδιά των εκπαιδευτικών, ας πούμε, εδώ, μπορούν και όλοι βεβαίως, όλα τα παιδιά, να πάρουν μέρος με ένα ειδικό καθεστώς των ομογενών, δίνοντας ένα μάθημα, την έκθεση, ας πούμε, και μπορούν να περάσουν παιδί από τη σχολή στην Ελλάδα. Από το 2015 νομίζω ξεκίνησε. Το 16. Το 2015, ναι. Το 2015. Έχουμε επιτυχίες στα πανεπιστήμια? Ναι, ναι, κάθε χρόνο τα παιδιά μας περνάνε παντού. Έρχονται αυτοί που πέρασαν πάλι πίσω να σας δουν? Εντάξει, βεβαίως έρχονται, ναι, έρχονται τα παιδιά. Τους αρέσει τη σχολή, τα αγαπούν, έχουν αναμνήσεις. Πάντα, οπότε, και βέβαια είναι μακριά το να έρθουν, δεν έρχονται τόσο συχνά, δεν μπορούν να έρθουν τόσο συχνά, αλλά όποτε έρχονται περνάνε και από το σχολείο, βλέπουν τους χώρους, τους καθηγητές, συμμαθητές τους που αφήσαν πίσω. Είπαμε και χθες, Δημήτρη, ότι όλα αυτά στηρίζονται σε ένα όραμα, σε μια ελπίδα, στην προοπτική. Ναι. Και όπως έλεγε και ο Μακρυγιάννης, ο γερομάστορης ξέρει να φτιάχνει τη δουλειά του πολύ, ναι, καλύτερα από όλους εμάς. Οπότε έτσι, νομίζω ότι όλοι οι παράγοντες συντείνουν ώστε να έχουμε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Κρατώ αυτό, ότι όλοι είστε χαρούμενοι. Χαίρεστε, ναι, αυτό που κάνετε. Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εάν υπήρχε δυνατότητα τούτη την ώρα να έκανα μια συνέντευξη σε ένα γενικό λύκειο, σε ένα γενικό γυμνάσιο, μιας επαρχίας είτε της μεγαλοπόλεως, θα έβλεπα το άγχος
που έχουν ναι. και οι καθηγητές και οι μαθητές. Ναι, αυτό που είπε και ο Στέλιος συνάδελφος, ότι δεν έχουμε εδώ, τα παιδιά είναι απαλλαγμένα από αυτό το στενό πλαίσιο των πολύ σφιχτών εξετάσεων. Έχουμε εξετάσεις παρόλα αυτά, πολλές, αλλά είναι σε ένα άλλο πλαίσιο. Έχουμε επίσης δομές, ας πούμε, εξεταστικές όπως είναι η performance και το project. Κάνουν πολλές παρουσιάσεις, τις παρουσιάζουν στα παιδιά μπροστά σε κοινό, δέχονται ερωτήσεις, μαθαίνουν να εκτίθονται, αναπτύσσουν λόγο. Δηλαδή είναι ένα αρκετά σύγχρονο το σύστημα αυτό το εκπαιδευτικό της Τουρκίας, θα έλεγα πολύ πιο μπροστά από το της Ελλάδας. Και νομίζω τα ωφέλη είναι πολύ σημαντικά. Τα παιδιά που πάνε σε πανεπιστήμια από εδώ που φεύγουν, μας λένε ότι το πρώτο έτος που ξεκινούν τις παρουσιάσεις και τους ζητούν οι καθηγητές, αυτοί είναι έτοιμοι. Μάλιστα. Είναι φορμαρισμένα τα παιδιά. Δεν έχουν κατευθείαν το πώς θα βρουν τις πληροφορίες, πώς θα τις εντάξουν, πώς θα. Όλα είναι. Οι ντόπιοι εδώ πώς βλέπουν τα παιδιά? Πάρα πολύ καλά. Εμείς ενδιαφέρονται, έρχονται, έχουν έτσι. Οι ντόπιοι Έλληνες και οι Μουσουλμάνοι. Οι Τούρκοι, από τους Τούρκους έχουμε εξαιρετική αντιμετώπιση. Ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εδώ μας έχει στηρίξει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή. Οι συνάδελφοι εδώ, οι Τούρκοι, είναι εξαιρετικοί. Έχουμε άριστη συνεργασία. Πάρα πολύ καλή. Οι άνθρωποι εδώ είναι απλοί άνθρωποι. Οι Τούρκοι μας αγκαλιάζουν. Το βλέπουμε αυτό. Ζεστοί, συναισθηματικοί άνθρωποι. Ζούμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα. Η συνύπαρξη μαζί είναι αρμονική. Πάρα πολύ. Την τάξη να πάρουμε μέσα. Πάμε να δούμε λίγο, Δημήτρη, αν θέλεις. Αν θέλετε να σας δείξω, λοιπόν, ναι. Εδώ είναι η τάξη όπως σας είπα. Εδώ είναι τα γραφεία καθηγητών και διευθυντή, η γραμματεία μας. Και τα πολύ ενδιαφέροντα αρχίζουν από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί έχουμε κάποια πολύ ωραία εργαστήρια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, να μπούμε εδώ πέρα να τα δούμε. Εδώ είναι. Η αίθουσα των καθηγητών. Η αίθουσα των καθηγητών. Είμαστε μικροί. Βολευόμαστε σε αυτό το βαλ γραφείο εδώ. Από εδώ βγαίνουν οι σημαντικές αποφάσεις, λοιπόν. Πάντα. Κάνετε το σχεδιασμό. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Εσείς από πού μας έρχεστε? Εγώ από Καρδίτσα. Καρδίτσα. Πόσα χρόνια εδώ? Τρίτο χρόνο. Μπράβο, πολύ ωραία. Εδώ είναι το. Η γραμματεία. Και εδώ είναι μία από τις τάξεις μας. Είναι πολύ ευχάριστες και οι χώροι όλοι. Θα λέγαμε ευάερο και ευήλιο. Έχουμε τους διαδραστικούς μας πίνακες, προσπαθούν να καλύψουμε και άλλα και τις αίθουσες όλες, να τις γεμίσουμε με κάθε αίθουσα να έχει το δικό της πίνακα, να είμαστε εξοπλισμένοι όσο καλύτερα. Υπάρχει βοήθεια, Δημήτρη? Η βοήθεια γίνεται πάντοτε από τον ιδιωτικό τομέα. Είμαστε και ιδιωτικό σχολείο, το δικό μας καθεστώς, οπότε μπορούμε να παίρνουμε χορηγίες, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε. Και μας στηρίζουν άνθρωποι, όλα αυτά είναι από χρήματα ιδιωτών, οι οποίοι μας εμπιστεύονται τις προσφορές τους και εμείς προσπαθούμε να τις βλέπουν, πιστεύω, το αποτέλεσμα και ναι. Αυτό τους δίνει το έναυσμα να βοηθήσουν, γιατί και προσπαθούμε και εμείς να είμαστε ένα ενήσυχο σχολείο. Γενικώς, ας πούμε, πέρυσι ήταν μια χρονιά, είχαμε μια πολύ καλή επιτυχία. Συγκροτήσαμε μια ομάδα και πήραμε μέρος σε ένα διεθνή διαγωνισμό που οργάνωσε το CERN, γύρω από τη φυσική στοιχειοδόν σωματιδίων, και είχαμε μια πολύ καλή διάκριση. Ήρθαμε στις 30 καλύτερες ομάδες σε όλο τον κόσμο από 200 συμμετοχές. Στην Τουρκία ήρθαμε στις 3 καλύτερες ομάδες, στις 3 νικήτερες ομάδες. Είμαστε ένα από τα 3 καλύτερα σχολεία της Τουρκίας. Ένα τόσο μικρό σχολείο στις παρυφές ενός βουνού, ας πούμε. Συγχαρητήρια. Και είχαν σπάσει τα τηλέφωνα από εφημερίδες της Τουρκίας, η Χουριέτ, όλες οι μεγάλες εφημερίδες. Ποιοι είστε εσείς, τι θέματα, τι κάνατε? Άρα λοιπόν επαληθεύεται αυτός ο στόχος και το όραμα και η προοπτική του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου, που πάντα είχε στο μυαλό του τη γενέτειρα του Ύμβρο και το ευείονο μέλλον του ελληνισμού εδώ πέρα. Ναι. Πιστεύω πως ναι. Και βεβαίως πάντα αυτό είναι και ένα στοίχημα, το κατά πόσο μπορούμε εμείς αυτό να το κρατάμε ζωντανό και να το καταξιώνουμε ή να αξιωνόμαστε και εμείς ταυτόχρονα. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρος ότι θα απολαμβάνετε και τους καρπούς της προσπαθίας σας. Αυτό πάντα, οι εκπαιδευτικοί το έχουμε. Γιατί αυτό νομίζω ότι δίνει και το έναυσμα για να συνεχίσετε και να πάτε παρακάτω. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πληρωμή πάντα στο επάγγελμα το δικό μας. Να δούμε και κάποια εργαστήρια. Ναι, βεβαίως. Εσένα η ειδικότητά σου είναι φυσικός. Εδώ, να σας δείξουμε, έχουμε μια ωραία μικρή, αλλά καλή βιβλιοθήκη. Προσπαθούμε να κάνουμε καλή συλλογή
η οποία είναι προσφορά, όπως λέει, των μαθητών των Αρσακίων σχολών. Ναι, ναι, και παίρνουμε πάντα τις προσφορές. Προσπαθούμε να έχουμε μια καλή ενημέρωση. Συναδέλφη εδώ, η Ανθούλα που είδατε πριν, έχει αναλάβει την οργάνωση της βιβλιοθήκης. Κάνει πολύ ωραία δουλειά. Δουλεύει εδώ και μετά το σχολείο πόσες ώρες. Προσπαθούμε να την έχουμε ενημερωμένη με καλά βιβλία και να δανείζουν τα παιδιά εδώ πέρα. Να... Λειτουργεί και ως δανειστική. Ναι, 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 βεβαίως. Κάνουμε πολύ ωραία οργάνωση με ένα σύστημα εδώ. Καταγράφονται και όλα μέσα, ναι, ναι, ναι. Ψηφιακά, ναι, πολύ ναι, ναι. Ωραία. Έχετε τη δυνατότητα, βέβαια η τεχνολογία νομίζω ότι μας το δίνει αυτό, να μιλάτε και με άλλα σχολεία. Ναι, ναι, κάνουμε πολλές φορές με Skype και τα λοιπά. Εδώ έχουμε την αίθουσα καλλιτεχνικών, η οποία είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο, στην οποία εφαρμόζει η σύζυγός μου τώρα που κάνει τα μαθήματα εδώ, γιατί έχει τελειώσει art therapy στην Γερμανία. Είναι εξειδικευμένη πάνω σε αυτό, δηλαδή δεν διδάσκει, ας πούμε, τεχνική ζωγραφικής, αλλά χρησιμοποιεί τα εικαστικά, γενικά την εικαστική έκφραση, σαν μέσο ελευθερίας, σαν μέσο ελεύθερης έκφρασης. Και εδώ εφαρμόζει μια μέθοδο του Άνω Στέρ ενός Ελβετού, ναι. Όπου η παλέτα με συγκεκριμένους χρωματικούς τόνους μπαίνει στη μέση, τα παιδιά μπορούν να απλώνται σε αυτόν τον τοίχο και να κολλάνε και ένα δεύτερο χαρτί και ένα τρίτο και να ανοίγονται, ας πούμε, χωρίς περιορισμούς. Και να προχωρούν, ας πούμε, το έργο τους που δεν έχει στόχευση το καλλιτεχνικό έργο, ως έργο, ας πούμε, να έχει μια καλλιτεχνική αξία, όσο προσωπικό, τα θέματα είναι προσωπικά, βιωματικά. Πολύ ωραία. Και πρωτότυπα. Ενίσχυση, πολύ, ναι. Και τα έργα είναι εξαιρετικά. Στο τέλος κάθε χρονιάς, κάθε παιδί φτιάχνει ένα φάκελο με τα έργα που έχει κάνει και είναι ουσιαστικά μια πορεία εσωτερική μέσα στη χρονιά. Και δείχνει και την εξέλιξη του παιδιού, ας πούμε, πώς και ηλικιακά και... Σκέφτομαι, Δημήτρη, όλη αυτή την ώρα που συζητάμε, τι μπορεί να κάνουν κάποιοι άνθρωποι όταν έχουν φαντασία, όταν έχουν μεράκι και όταν αγαπάνε αυτό το οποίο κάνουν. Είναι θέμα ανθρώπων, ως επιτοπλίστων. Οι εξοπλισμοί είναι πολύ καλά εργαλεία, αλλά αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι από πίσω... Έχετε δέσει πάντως σαν ομάδα. Νομίζω, ναι, νομίζω. Το βλέπω. Ναι, ναι. Αγαπάμε το σχολείο και όταν αγαπάς κάτι. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι από ένα παλιό μας εργαστήριο που είχαμε στην Ξάνθη, το οποίο ήταν ακριβώς αυτή η χαρτόμαζα, η οποία περάστηκε τόσες φορές από τόσα έργα και διαμορφώθηκε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε και εδώ σιγά σιγά να δημορφωθεί μια τέτοια επιφάνεια. Το ευχόμαστε. Και να έχουμε τη χαρά να το καλύψουμε και άλλη φορά. Δημήτρη, εδώ είναι το δέντρο της αγάπης, βλέπω. Πραγματικά. Έτσι, ναι, ναι. Πώς γίνεται ο διορισμός των εκπαιδευτικών, δηλαδή εσείς... Εμείς είμαστε αποσπασμένοι. Αποσπασμένοι. Για 3 χρόνια με 5. Μάλιστα. Αλλά είναι... Εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι, λέω, πώς θα γυρίσουμε τα πίσω, ας πούμε. Να φανταστεί, τόσο μας αρέσει εδώ και έχουμε προσαρμοστεί, ας πούμε. Ωραία. Εδώ πάμε είναι μια αίθουσα την οποία μας την έκανε προσφορά η Τουρξέλ, τη δεύτερη χρονιά που λειτουργεί το σχολείο. Ναι. Και... έχουμε ένα εξοπλισμό απίστευτα γύρω από θέμα από εξοπλισμό ρομποτικής. Μπράβο. Με Arduino, Raspberry, διάφορες διατάξεις με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε αυτοματικές κατασκευές, ρομπότ κτλ. Έχουμε ήδη πέρα και τις Lego κάποια ρομπότ και εδώ τα παιδιά εξασκούνται στην ρομποτική. Έχουμε αυτό της Turkcell, ένα μεγάλο tablet στο οποίο κάνουμε τις παρουσιάσεις των project και του performance στα παιδιά. Είναι ένας υπολογιστής ουσιαστικά στον οποίο είναι touch screen η οθόνη του και παρουσιάζουμε εδώ, ταυτοχρόνως έχουμε υπολογιστές, είναι και αίθουσα. Και έχουμε ένα 3D printer, μικρό δώρο της Turkcell και αυτό. Όλα αυτά τα εξόπλισε η εταιρεία, έξω τον χώρο που διαμόρφωσε τα γήπεδα όλα αυτή, ήταν μια προσφορά των 150.000 ευρώ. Ονειρώδη πράγματα. Απίστευτα, ναι. Μπράβο. Πού βρισκόμαστε εδώ, Δημήτρη? Εδώ είμαστε στο εργαστήρι φυσικής, το οποίο είναι το καινούργιο μας απόκτημα. Αυτή είναι μια βιβλιοθήκη, μια ντουλάπα, την οποία την κάναμε, την κατασκευάσαμε τώρα πρόσφατα. Έχει πολύ λίγους, 2-3 μήνες. Όπου έγινε με βάση τα υλικά που έχουμε. Οι χώροι όλοι κτλ. Και ακόμα καινούργια. Έχουμε πάρει μια σκάλα, επειδή αυτή είναι 3,5 μέτρα, η οποία είναι με ρόδες. Την έχουμε πάρει από Αμερική. Ναι. Για να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση εύκολη στους επάνω ρόφους. Αλλιώς ήταν μια αποθήκη που δεν θα τα βγάζαμε ποτέ αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε
κάνει μία ταξινόμηση, έχουμε διατάξεις για μηχανική, μελέτη μηχανικών κινήσεων και όλα αυτά. Εδώ έχουμε στατικό ηλεκτρισμό. Εδώ έχουμε τα συρτάρια μας για ομάδες, έχουμε για 4 ομάδες. Ό,τι έχει το ένα συρτάρι έχουν όλα τα 4 αυτά, μέχρι εδώ. Και εδώ είναι το συρτάρι του καθηγητή, υλικά τα οποία είναι για πειράματα που γίνονται επίδειξης, όπως λέμε. Βάλιστα. Και εδώ είναι για ηλεκτρισμό. Έχουμε απίστευτα μηχανήματα, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Είστε πολύ μπροστά. Και το σημαντικότερο είναι το τηλεσκόπιο όμως, μην το κοιτάτε μικρό. Εφεύρεση. Το ηλιακό τηλεσκόπιο. Αυτό έχει ένα σύστημα το οποίο αυτόματο ψάχνει και βρίσκει τα ουράνια αντικείμενα μόνο του. Έχει αποθηκευμένο 40.000. Εδώ είναι μια αστρονομία. Εδώ βάζουμε όλο τον εξοπλισμό στα 3 αυτά σιρτάρια. Εδώ μπαίνει το ηλιακό μας τηλεσκόπιο και εδώ είναι η στήριξη. Και κάτω βέβαια εδώ είναι το τηλεσκόπιο το μεγάλο που έχουμε, γιατί αυτό που βλέπετε είναι το μικρό μας. Το οποίο είναι το Celestron 11 Inch, που είναι ένα μεγάλο τηλεσκόπιο και το οποίο έχουμε ομάδα αεραστεχνική αστρονομού παιδιών του γυμνασίου, τα οποία εξασκούνται στο να στείνουν και να ξεστείνουν το τηλεσκόπιο και εξαιτίας αυτού του αποκτήματος ξεκινάμε, θα κάνουμε ένα διήμερο αστρονομίας τώρα τον Ιούνιο, σε 11 και 12 Ιουνίου, όπου θα καλέσουμε ομάδες αεραστεχνών αστρονόμων από Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και τουρκικές ομάδες. Θα έχουμε ένα πλανητάριο στην αυλή, θα έχουμε μουσικές συναυλίες από Έλληνες και Τούρκους από Κωνσταντινούπολη. Θα κάνουμε ένα, σαν μια γιορτή, σαν ένα φεστιβάλ αστρονομίας, μουσικής και ποίησης. Μπράβο. Και φιλόλογοι θα ενεργοποιηθούν, θα έχουμε πάρα πολλά. Και μια παρουσίαση βιβλίου θα κάνουμε σχετικού. Χαίρομαι πολύ, γιατί είναι τόσο ευχάριστα όλα αυτά τα οποία μας λες και νομίζω ότι και οι τηλεθεατές μας που θα παρακολουθήσουν αυτό το διπορικό στην Ήβρο και ιδιαίτερα εδώ, σε αυτό το γυμνάσιο Γελίκη των Αγριδίων, ένα μόνο θα λένε. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Μόνο με πίστη γίνονται αυτά. Μόνο. Εγώ το έχω ζήσει, η δημιουργία αυτών των δύο εργαστηρίων, έχουμε και ένα άλλο στο γυμνάσιο χημίας, το οποίο έχει μέσα μικροσκόπια, στερεοσκόπια και έχει εξοπλισμό, άλλον απίστευτο. Όλα αυτά γίνανε, ήταν μια μεταφυσική πορεία και όχι φυσική. Εξάσκηση λοιπόν στη μεταφυσική. Πολύ σωστά. Κώστα, πώς πάμε, το σκορ πώς πάει, για να σας δούμε λίγο. Ωραία. Νίκο, Νικάη, ο Κώστας, μπράβο. Είδες ότι εκπαιδευμένος. 1-0. Μπράβο, συνεχίστε έτσι, δυνατά. Να δούμε λίγο έξω, κάνουνε τώρα δράσεις. Τώρα είμαστε στο φαγητό. Α, είναι. Εδώ βλέπω τα παιδιά έξω. Ναι, πάμε εκεί τρώνε έξω. Α, πάμε λίγο να δούμε. Δεν πειράζει, για κάθισε εδώ. Τι φάγαμε σήμερα? Μακαρόνια με κιμά. Δεν μου λες από ποιο μέρος είσαι? Από τη Θεσσαλονίκη. Σου αρέσει η Ήμβρος? Ναι, πολύ. Το σχολείο? Ναι. Παρέες? Αν έχω. Ναι. Έχω. Η κολλητή σου εδώ, Δέστηνα? Ναι, εγώ. Τι λένε οι δασκάλοι σας? Σας αγαπάνε? Έχετε στόχους? Κάνετε ωραία πράγματα? Ναι, μας πώς περνάει η ώρα, για πες μου, ξυπνάνε το πρωί, έρχεστε εδώ, ποια μαθήματα κάνετε? Ανάλογα στο πρόγραμμα, κάνουμε, π.χ. σήμερα, έχουμε αγγλικά θρησκευτικά, ναι, μαθηματικά και λογοτεχνία. Μετά γυρνάμε σπίτι, διαβάζουμε, επειδή αυτή τη βδομάδα έχουμε και διαγωνίσματα. Ναι. Είσαι και με την οικογένειά σου εδώ? Ναι. Εσύ τους έφερες ή αυτοί σε φέρανε? Ο μπαμπάς μου μας έφερε εδώ πέρα. Πάντως σου αρέσει? Ναι. Αυτό κρατάμε. Ναι. Έχετε και διαγωνίσματα? Ναι, γενικά τη βδομάδα των διαγωνισμάτων απλά διαβάζουμε. Ναι. Μετά είναι πιο χαλαρά τις επόμενες μέρες, επειδή δεν έχουμε διαγωνίσματα και έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο. Μας βοηθάνε και οι καθηγητές μετά το σχολείο, αναλόγως μπορεί να μας κάνουν μάθημα, αν τους το ζητήσουμε. Ναι, αυτά. Έκανα μία ερώτηση και σε άλλες κοπέλες. Αν αύριο μεθαύριο σπουδάσεις, ναι, θα ήθελες να έρθεις εδώ στην Ήβρος δασκάλα καθηγήτρια? Εννοείται, το έχω πει ότι το έχεις πει, θέλω να έρθω, ναι. Το καταγράφουμε και στην κάμερα. Εδώ βάλαμε σε πρώτη φάση και κάποια εδώ πέρα. Τα έχουμε πάρει, τα περισσότερα είναι από ένα βοτανικό κήπο του Κωνσταντινούπολη. Μέχρι εδώ και θα μπουν και καινούργια.
Έχουμε κάποια τουρκικά, κάποια ντόπια. Ο συνάδελφος ο Στέλιος που είναι και βοτανολόγος, έχει μεταπτυχιακό πάνω στη βοτανική, επιμελήθηκε κάποιων αυτοφιών που τα βγάλαμε από κάποιες άλλες περιοχές και στο τέλος τα φυτέψαμε εδώ κάποιους κρίνους και τα λοιπά. Μάλιστα. Και σιγά σιγά είναι υποδιαμόρφωση αυτό, αλλά έχουμε πολλή δουλειά εδώ. Και είναι γίνεται ομαδικά με τα παιδιά που θα σκάψουν, θα καθαρίσουν, θα βοτανίσουν. Είναι αυτό το οποίο λέμε η βιωματική προσέγγιση βιωματική. Των μαθημάτων. Έτσι. Δεν είναι σε μία αίθουσα μόνο, ναι. Αλλά έχουν αυτή την δραστηριότητα, τις ποικίλες δραστηριότητες μάλλον. Και είναι και το πλεονέκτημα αυτού του και τόπου. Είναι το πλεονέκτημα. Όταν ζεις στη φύση, να μην μπορείς να την αξιοποιήσεις, να μην τη χρησιμοποιήσεις, δεν γίνεται. Δηλαδή να μάθεις από εκεί πέρα. Και έχουμε και μία ομάδα λαχανόκηπου πίσω από το κτίριο του γυμνασίου, όπου είπαμε, σκεφτήκαμε να κάνουμε έτσι σαν ένα πρόγραμμα. Παράγω την τροφή που τρώω. Το σύντιό μας μπορούμε να το τροφοδοτούμε τις σαλάτες τις δικές μας. Γιατί όχι. Τι ωραία. Μια τέτοια στόχευση, μπας και μπορέσουμε και θα είναι πολύ. Θα είναι τα παιδιά θα χαίρονται να τρώνε κάτι που κάνουν από τα χέρια τους. Η χαρά της δημιουργίας. Πάμε να τα δούμε εδώ τα παιδιά μέσα. Βεβαίως. Αυτό είναι το γήπεδο που σας έλεγα. Αυτά έγιναν τώρα. Η προσφορά της του Ξέλ την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά συγγνώμη. Εδώ είναι αποδυτήρια, τουαλέτες που εξυπηρετούν ας πούμε εδώ τις αθλητικές δραστηριότητες. Και πίσω έχουμε φυτέψει δέντρα με τα παιδιά τα ίδια. Παλέψαμε εδώ. Για να δούμε εδώ τα παιδιά τι κάνουνε. Καλά, καλά. Για έλατε εδώ, εσύ ποια είσαι. Η Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα, από πού έρχεσαι. Από τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, σου αρέσει εδώ το σχολείο. Ναι, μια χαρά. Ε, ναι. Τι τάξη πας. Έξι δημοτικού. Θα σπουδάσεις. Ναι. Μπράβο. Χαίρεσαι που είσαι εδώ. Ναι, μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Για να δούμε εδώ τους μπασκετμπολίστες. Όχι! Εσύ, ποιος είσαι. Φιλίμωνας. Φιλίμωνας. Ναι. Άκου, Φιλίμωνας λέει. Από πού πήρες το όνομα Φιλίμωνας. Η γιαγιά μου το έβαλε. Ξέρεις ότι υπάρχει Άγιος Φιλίμωνας στη Ρόδο. Ναι. Να το μάθεις, Είναι ναι, στο χωριό μου. Στη Ρόδο υπάρχει η μοναστήρι του Αγίου Φιλίμωνα. Όταν έρθεις στη Ρόδο να έρθεις να σε πάρω. Να το δεις. Και τον πατέρα μου το λένε Φιλίμωνα. Και είναι παπάς, σαν και εμένα. Ωραία. Μπράβο Φιλίμωνα, χαίρομαι. Από ποιο μέρος είσαι. Από την Ξάνθη. Μπράβο, πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Για να δούμε εδώ, έλα. Εσύ ποιος είσαι. Εγώ. Ναι. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης, από πού είσαι. Από Αθήνα. Από Αθήνα και γιατί ήρθες εδώ. Γιατί μου αρέσει. Σου αρέσει. Ναι. Μπράβο Γιάννη. Εσύ, έλα εδώ. Εσύ ποιος είσαι. Γιώργος. Γιώργο, εσύ από πού ήρθες. Από την Αθήνα. Και εσύ από την Αθήνα. Ο Γιάννης έφερε ή εσύ έφερες το Γιάννη. Κανείς. Κανείς. Μόνοι σας, Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Εσύ τι είσαι, πάω και είπαμε. Πάω και είμαστε. Έλα, τι έγινε, από πού έρχεσαι εσείς. Θεσσαλονίκη. Ξαδέρφια από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Και είστε μπασκετμπολίστες και τρεις. Τίποτα. Ποδοσφαιριστές. Καλό ποδόσφαιρο. Απίστευτο. Σας αρέσει η Ήμβρος. Μας αρέσει. Σχολείο. Φυσικά. Γιατί σας αρέσει. Γιατί από εδώ είμαστε. Περνάτε όμορφα. Καλά είναι, ωραία είναι. Θα σπουδάσετε. Ναι. Τι. Νομική. Νομική εσύ. Ακόμα δυσκολεύομαι να πω. Σκέφτεσαι. Εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Ακόμη εσύ ποιος είσαι. Τιμόθες. Αντίτας. Γεια σου Τιμόθε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Εδώ τα παιδιά τι κάνουνε. Βόλεϊ. Βόλεϊ. Για να δούμε. Τι ωραία. Για έλα εδώ εσύ. Εσύ μίλησες. Ναι. Έλα εδώ εσύ που δεν μίλησες. Για έλα εδώ εσύ. Λοιπόν κοίτα πώς γίνεται. Έλα εδώ πώς είπαμε σένα. Τούλα. Τούλα, έλα εδώ. Έχουμε. Κοίτα πώς γίνεται μια πρωτότυπη συνέντευξη τώρα. Εσύ θα ρωτήσεις, πώς την είπαμε. Μελίνα. Τη Μελίνα θα τη ρωτήσεις κάτι, άντε. Σαν να είσαι εσύ τώρα η παρουσιάστρια, η δημοσιογράφος και της κάνεις μια ερώτηση. Μάλιστα. Τι έχεις να της πεις. Πόσα χρόνια είστε εδώ πέρα. Ορίστε. Τρία. Αυτή η τρίτη χρονιά θα είναι. Η πρώτη χρονιά σας εδώ σας φάνηκε πολύ δύσκολη. Όχι και πολύ δύσκολη. Εντάξει, καλή ήταν. Με τα παιδιά πώς θα πάτε. Καλά. Καλά. Τούλα, σε πάρω στο θάρι, στην τηλεόραση. Πάτε με, πάτε. Μπράβο. Άλλο. Είσαι χαρούμενη. Ναι, χαρούμενη. Τι θα σπουδάσεις. Έκτη δημοτικού. Τι θα σπουδάσεις, κάτι θέλεις. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Κάτι με γυμναστική μάλλον. Α, μπράβο. Άντε, εύχομαι να το επιτύχεις αυτό. Να είσαι καλά. Μπράβο, Μελίνα. Καλά.
Μπράβο, κύριε. Μια δουλειά, ορίστε. Έλα. Πολύ ωραία. Έλα, Φιλίμωνα. Μπράβο, Φιλίμων. Μπράβο, Φιλίμωνα. Ξεκινήσαμε καινούριο. Δημήτρη, για πες μας, ποια είναι εδώ η κυρία μας. Η κυρία είναι μία συναδέρφισσα. Ναι. Καινούρια, φέτος ήρθε. Και εξαιρετικά αγαπητή είναι η Ανθία. Της βάλατε την ένεση της χαράς. Της βάλατε την ένεση της χαράς. Την είχε από μόνη της. Την είχε σε μεγάλες δόσεις. Ωραία. Της βάλατε την ένεση του μη άγχους, λοιπόν. Μπράβο. Πώς περνάς εδώ? Πολύ όμορφα. Είχαμε έρθει και πριν. Φέραμε και τα παιδιά να δουν το μέρος και τη ζωή. Τα 5 από τα 6 είναι εδώ. Πολύ ωραία. Οπότε έπρεπε να τους ρωτήσουμε αν θέλουν. Ενθουσιάστηκαν με το σχολείο, ενθουσιάστηκαν με τις παρέες, μας αρέσει η ήσυχη ζωή και ο καθαρός αέρας. Ηρεμία. Και όλοι οι άνθρωποι εδώ που γνωρίσαμε είναι ένας και ένας. Και οι εκπαιδευτικοί και όσοι γυρνάνε γύρω από το σχολείο, αλλά και οι ντόπιοι. Είμαστε ευχαριστημένοι λοιπόν, χαρούμενοι και ευχόμαστε έτσι να συμβάλλουμε και εμείς σε ό,τι γίνεται εδώ. Με την εμπειρία μας, με το δυναμισμό μας. Και με το όραμα σας. Γιατί όλα αυτά θέλουν όραμα και λέγαμε και χθες ως συνέχεια, Δημήτρη, με το Μάκη, ότι χρειάζεται και μία τρέλα. Βάζουμε σε παρένθεση Αγία Τρέλα για να γίνουν όλα αυτά. Γιατί αν πάμε με τη λογική δεν τα εξηγούμε. Πολύ λίγα πράγματα θα κάνεις στη ζωή σου. Έτσι. Αυτό είναι η εμπειρία, αυτό δείχνει μάλλον. Μάλιστα. Εσείς? Είναι συνάδελφος Τούρκος, δεν ξέρει τα ελληνικά, δεν μιλάει. Μανώλη. Ο κύριος ο Κες. Μανώλη, πες ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αγριδίων. Εγώ καταμεμούν και κορτάω αυτό το φερίσιο, όπως αναφέρονται το όνομα. Είδαμε τους δασκάλους να είναι πολύ χαρούμενοι, χαμογελαστοί. Τα παιδιά πολύ δημιουργικά. Και θέλουμε να μας πει και αυτός κάτι από την εμπειρία του εδώ στο σχολείο. Ναι, τους συνήθως που ακολουθήσουν, να είστε και εσύ όπου γυλνάς που χαλιάτενες, να είστε και εκεί που πισέεις όλο μάκρι. Ha, ben söyleyip sizi çevirimi yapacaksınız. Evet, evet. Tamam. Hem adamız için hem Türkiye için bu çocukların burada olması ki azınlık hukukundan bir okul olmasına rağmen bizden biriler. Yani İlişkilerimizin güzelleşmesi adına, dostluğumuzun pekişmesi adına çok güzel bir adım. Sonuna kadar destekliyorum. Sonuna kadar bu öğrencilerin burada. Zaten kaliteli bir okul. Yine ένα μειονεκτικό σχολείο το οποίο βρίσκεται στα Γρήδια. Είναι πολύ περήφανος που βρίσκεται εδώ και διδάσκει και θέλει να είναι μια ομογένεια για όλους και για την Τουρκία και για τους Έλληνες. Είναι το σχολείο πάρα πολύ εξοπλισμένο και είναι ευτυχής που βρίσκεται και διδάσκει στους μαθητάς εδώ. Πολύ ωραία. Τσόφι. Ευχαριστούμε. Σιζέ, Γιάνταν Τσικιόρτερης, Ιγκιν Λεύ, Λεύ. Ήταν παλιός διευθυντής 10 χρόνια σε ένα σχολείο και ήρθε εδώ πέρα με επιλογή του, ας πούμε, στο νησί και είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ βαθύς άνθρωπος, βαθύς στόχαστος. Τι ακριβώς κάνει, τι φιλόλογος είναι, φιλόλογος. Οπότε τα παιδιά μαθαίνουν εδώ τουρκικά, γλώσσα. Ναι, τουρκικά και κάνουν τα μαθήματα της ιστορίας, της τουρκικής γλώσσας και της γεωγραφίας εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος. Εβεβαίνεται πολύ έτοιμοι. Τα ρίγκ γεωγράφια πείτε γιουρτ μιλήσε. Şimdi işte sadece tarih, coğrafya ve Türkçe dersleri. Türk, aynıdır, aynı yurt bilgisi, Türkçe aynıdır. Zaten sosyal bilgiler. Όπως και πρώτα που ήμασταν εμείς στο σχολείο, είχαμε τα ελληνικά, είχαμε και τα τουρκικά που ήταν ιστορία, γεωγραφία
και πατριδιογραφία. Πατριδιογνωσία. Τα παιδιά είναι μελετηρά, διαβάζουν. Να σε τι ώρα δεν ξέρω, είμαι τη τεμπέλμητη. Τσο χάρηκα. Υπέροχα λέγει τη τεμπέλμητη. Μπράβο, μπράβο. Τσο ξέρει ο Ρεμονταρέ. Πολύ θα αγαπάει. Τσο ξέρει. Δεν τεμπέλμητη. Είναι πάντα, Δημήτρη, αυτή η σχέση του μαθητή με το δάσκαλο. Που είναι αγαπητική. Από εκεί ξεκινάμε. Ulaşabiliyoruz. Şimdi ben έχουμε επαφή, πολύ καλή επαφή εμείς οι καθηγητές με τους μαθητές. Şimdi sorun şu. Eskiden öğrenci ve öğretmen baş başaydı. Arasında mesafe yoktu. Evet. Şimdi ise bataklıklarımız var. Facebook, internet, bilgisayar, oyunlar. Arada mesafeler vardı. Evet, doğru lagi. Με τα Facebook και με τα αυτά είναι πιο... Ενωμένοι, πιο κοντά. Μπράβο, πιο κοντά. Şimdi bu kadar mesafeye rağmen öğrenci öğretmen birbirine ulaşabiliyor. Οπότε ο μαθητής buradaki güzellik o. Με τους καθηγητές και τους δασκάλους έρχονται περισσότερο σε καλύτερη επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Τεσσεκούρα τερίμ. Τι κάνετε? Έχω κάνει ένα θαύμα. Έχω πάρει τον Δημήτρη δημοσιογράφο στην τηλεόραση εδώ, τη δική μα. Οπότε θα σα ρωτήσει αυτό. Εγώ. Εδώ λοιπόν στην Ήμβρο, από πού έρχεστε? Από τα Χανιά. Από τα Χανιά. Χαιρόμαστε. Πώ είναι τα πράγματα εδώ? Για μένα ήταν εύκολα, γιατί το χωριό εδώ, τα Γρίδια, μοιάζει με το δικό μου. Ορεινό, εκτινοτροφία κτλ. Απλώς τώρα οι περισσότεροι εδώ είναι συνταξιούχοι και σχολιαστές. Κάτι. Είναι ο πρώτος χρόνος που είστε εδώ? Ο τέταρτος. Ο τέταρτος. Από τότε που ξεκίνησε λοιπόν. Ναι. Από την πρώτη μέρα. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε γιατί είδαμε ένα όμορφο κλίμα, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Είδαμε τα πρόσωπα των παιδιών να είναι χαμογελαστά και αυτό δηλώνει το ευίωνο μέλλον. Οι μαθητές είναι ειδική κατηγορία, μαθητές επιδοτούμενοι, μεταφερόμενοι, να σητίζονται και να είναι 4-5-8 στην τάξη, δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι και το καλό όμως ότι είναι μικρά τα τμήματα, είναι πολύ έτσι, το αίσθημα της αγάπης και της ενότητας και της επίδοσης. Οικογενειακό κλίμα και για το δάσκαλο ιδανικές συνθήκες. Εμείς ευχόμαστε να είστε καλά, να έχετε δύναμη. Και εσείς που έρχεστε να μας βλέπετε. Ευχαριστούμε να είστε πολύ. Καλά. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά και να διαβάσεις και στο Μάκη τις ευχαριστίες μας, γιατί μας ανοίξατε όχι μόνο την πόρτα του σχολείου, αλλά και την πόρτα της καρδιάς σας. Ευχόμαστε να είστε πάντα δυνατοί και γεροί, να διακονείτε από αυτό το δικό σας μετερίζει. Και εμείς, αν χρειαστεί, θα ξαναέλθουμε για να δείξουμε τέτοιες ωραίες και όμορφες σκηνές, γιατί σε αυτό τον βομβαρδισμό τον καθημερινό των τηλεθεατών μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, καλό είναι να βλέπουν και ευχάριστα πράγματα όπως είναι εδώ. Αυτή η όαση εδώ στην Ήμβρο, εδώ στα Αγρίδια, εδώ στο γυμνάσιο και λύκειο, όπου χτυπάει η καρδιά της ελπίδας, θα έλεγα εγώ. Έτσι νομίζω, γιατί όντως, ας πούμε, σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, το να υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις προς το θετικές είναι πολύ σημαντικό, να το μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, γιατί μας στηρίζουν, μας κρατούν δυνατούς και μας δίνουν αισιοδοξία και πάντα χρειαζόμαστε αυτή τη στήριξη, βεβαίως. Αυτό είναι για το γραφείο σας, να το δώσεις και στο Μάκη, το πατερημό, να το έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και είμαι σίγουρος ότι πάντα η βοήθεια του Θεού θα είναι για τον καθένα μας πολύ δυνατή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.